Νικητής στα 10 χιλιόμετρα τον αγώνα που διεξάγεται στην Ολυμπιονίκη Αστερίου Λουκά, ο Παρασκευόπουλος Ιερόθεος. Γράφω κάτω. Λοιπόν, Ιερόθε, μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μόνο στα 18 σου χρόνια κέρδισε τον πρώτο πανμακεδονικό μαραθώνιο. Ναι. Ποια είναι τα συναισθήματά σου και ο χρόνο και την ηλικία σου είναι σχετικά. Ωραία. Πρώτη φορά έτρεξα τόσα χιλιόμετρα. Και ωραίο ήταν. Να μας έλεγες κάτι για το συναγωνισμό που είχες κατά τη διάρκεια της διαδρομής, να μας έλεγες κάτι για τη διαδρομή. Στην αρχή ήταν λίγο κοντά μου οι άλλοι, αλλά μετά το 5ο χιλιόμετρο έφυγα πιο μπροστά. Δεν είχε συναγωνισμό. Όχι. Σχετικά, ναι, σχετικά. Ναι. Σχετικά. Και σκοπεύεις και του χρόνου βέβαια να αγωνιστείς. Ναι. Του χρόνου θα έχει μεγαλύτερη. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερος νικητής, Καρατσής Παναγιώτης, από το ΣΔΙΑ, Σύλλογος Δρομέων Υγείας. Το δεύτερο νικητή ήταν 48 λεπτά, 27 λεπτά, 28 λεπτά. Τρίτος νικητής, Ροκαΐμα Λευτέρης, από το ΣΔΙΑ Πειραιώς. Πρώτη τερματίζει η γυναίκα στον αγώνα, η Καρατζή Ευαγγελία, η Σμίνα. Συγχαρητήρια, να πάω ανάποδα τότε. Πάνε ανάποδα. Έτσι, να πάω έτσι, okay. Ανάποδα με τη σειρά. Λοιπόν. Παναγιώτης εσύ. Λευτέρης. Λοιπόν, γράφω. Λοιπόν, Παναγιώτης είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία να έρθει σε δεύτερο, στον πρώτο μακεδονικό μαραθώνιο που γίνεται εδώ πέρα στην Κρήτα. Βεβαίως είναι θεμέλιο η αρχή για πολύ σημαντικότερες επιτυχίες σε αυτόν τον αγώνα που φαντάζομαι του χρόνου θα έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Αυτό πιστεύουμε και εμείς. Ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε αυτόν τον αγώνα, να τιμήσουμε τα μέρη μας, γιατί εγώ είμαι και από εδώ και όλα από αυτά τα μέρη. Και πιστεύουμε του χρόνου να είναι πολύ καλύτερος, να έχει πολύ περισσότερο κόσμο συμμετοχή και να γίνει ένας πολύ σοβαρός αγώνας που θα καθιερωθεί. Βλέπω μια φανέλα ιστορική που φοράς, μυρμηδόνες, ναι, τι σημαίνει, ναι, αυτό, όχι, να ξέρεις ναι, όπως εσύ είπατε, με τον Αχιλέα. Τι... Με την Αχιλέα, αυτό όπως είμαστε η ομάδα, βγάλαμε αυτό το λογότυπο γιατί μας άρεσε, από τον Αχιλέα και όλα αυτά και το κάναμε σαν team. Δεν είναι δηλαδή οργανωμένη ομάδα, αλλά είναι ένα παρέστικο έτσι, που μας αρέσει και το φοράμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Μακάρι βέβαια να υπάρχει η αντριοσύνη και η εξέλιξη. Βέβαια, βέβαια, όλα αυτά. Όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Λευτέρη, εσύ εκπροσωπείς το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ερχόμαστε από τον Πειραιά να τιμήσουμε το μεγάλο Ολυμπιονίκη των Σερών εδώ πέρα, το Λουκά Σέριο. Και στην Ελλάδα με χρυσά γράμματα. Πάντα, πάντα. Από ό,τι ξέρουμε δηλαδή, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα, αν και δεν τον ξέρουν πολύ, ειδικά στο Πειραιά, στην Αθήνα. Και εγώ δηλαδή πρώτη φορά τον άκουσα, αλλά μόνο και μόνο η ιστορία που έχει. Είχε πολύ σημαντικές διακρίσεις σε πολλά αγωνίσματα. Και στο μαραθώνιο βέβαια είχε πολλές πρωτιές. Και αυτό... Ναι, ναι. Και αυτό μας έδωσε ένα λόγο παραπάνω να έρθουμε στα μέρη εδώ πέρα, να φύγουμε τόσο μακριά δηλαδή από τον Πειραιά, να έρθουμε να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που είμαστε παιδιά οι οποίοι πατάμε στα πόδια αυτού, δηλαδή αυτοί ήταν οι πρώτοι που μας δώσαν τα φώτα και ήταν τα ιδάλματά μας, ας πούμε, για να προχωρήσουμε στον αθλητισμό και να πατήσουμε πάνω σε αυτό που φτιάξαν οι ίδιοι.
Παναγιώτη, πώς πήρες την Λευτέρη, πώς πήρες την πρωτοβουλία, παρότι φέτος υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί αγώνες και είναι βέβαια και ο Διεθνής Μαραθώνιος και παρόλα αυτά τίμησες αυτόν τον πρώτο παμακεδονικό αγώνα, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι σε λίγες μέρες γίνεται ο κλασικός μαραθώνιος και από όσο γνωρίζω μάλλον θα αγωνιστείς. Θα αγωνιστώ, ναι, και εκεί όπως αγωνίζομαι από πιτσιρικάς, δηλαδή ένα όνειρό μου ήταν, το οποίο το εκπλήρωσα και το όσο έχω δύναμη το εκπληρώνω κάθε χρόνο. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος, όπως σας είπα και πριν, ήταν ιστορικός και εμένα οι ιστορικοί αγώνες με αγγίζουν πάρα πολύ και θέλω πολύ να συμμετάσχω σε αυτούς τους αγώνες. Και ήταν πολύ σημαντικός για μένα, και μιας και γίνεται και πρώτη φορά εδώ πέρα. Νομίζεις ότι θα είναι απαρχή για πολύ μεγάλη επιτυχία του χρόνου, γιατί ο πρώτος αγώνας πάντα είναι δύσκολος και φέτος ήταν μια χρονιά ζόρικη, με δεδομένο ότι τα 2.500 χρόνια τράβηξαν το ενδιαφέρον όλων των αθλητών. Ναι, πιστεύω ότι του χρόνου σίγουρα θα έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή ο αγώνας αυτός. Σίγουρα ο Μαραθώνιος Αθήνας τράβηξε πολύ κόσμο μακριά από αυτή τη διοργάνωση, αλλά πιστεύω ότι του χρόνου σίγουρα, δηλαδή και από πολλούς άλλους αθλητές που γνωρίζω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση ο αγώνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Είμαι Παναγιώτης από Θεβά Θεσσαλονίκη. Γράφω. Είμαι ένα και κάτι έκανες. Καλά, εγώ θα σε εντάξει. Γράφω. Το καπελάκι, συγγνώμη, το καπελάκι πάει να το βγάλεις. Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη, το έχω πάντα για το καπελάκι. Γελία, πολύ σημαντική επιτυχία στο πρώτο πανμακεδονικό μαραθώνιο. Τερμάτισες και πήγες και αρκετά καλά. Ποια ήταν η εμπειρία σου για τον αγώνα και πώς πιστεύεις ότι και την επόμενη χρονιά, αν θα υπάρχουν πολύ περισσότερες συμμετοχές από ό,τι φέτος, μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μια πολύ καλύτερη διοργάνωση. Ήταν πολύ ωραίος αγώνας και η μέρα βοήθησε πάρα πολύ, γιατί τα σύννεφα είναι καλύτερα.